σύμφωνα με ύποπτη ανάκτηση στο σε κοινωνικό δίκτυο εντό τη χώρα μα, προειδοποιούμαστε δίθεν ότι οι Αλβανοί έχουν παραχωρήσει εδώ και πολλά χρόνια στην Τουρκία τον άσταθμο στο Πασαλιμάνι για την υποστήριξη τουρκικών υποβρυχίων εν καιρό πολέμου, με αντάλλαγμα την αναβάθμιση των υποδομών του. Τότε τα τουρκικά υποβρύχια μπορεί να περικυκλώσουν την Ελλάδα και να αποβιβάσουν κομμάτω παντού στο αρχιπέλαγο του Αιγαίου, αναφέρει στο σελίδα ενώ σύμφωνα με μερικού ειδικού, κάτι τέτοιο μπορεί να επιχειρηθεί και στην υπηρετική χώρα, ειδικά σε παραλιακέ περιοχέ τη Υπήρου αλλά και άλλου. Πρόκειται για πιθανό τουρκικό σχέδιο αποβίβαση επίλεκτων μελών που θα γνώριζαν ενδεχομένω την ελληνική γλώσσα τη δυνάμεω Μπορντο Μπεριλέρ, υποβρυχή καταδρομή κρούση και κομμάτωση τη ΣΑΣ και άλλων μονάδων που θα είχαν την περίπτωση ελληνοτουρκική σειράξεω πολλαπλού στόχου, όπω κυρίε υποδομέ τη ελληνική επικράτεια αλλά και πιθανόν αξιωματούχου. Η ουσία όμω αφορά ιστοσελίδα σε κοινωνικά δίκτυα εντό Ελλάδο, η οποία πιθανότατα να μεταφέρει αυτούσια προπαγάνδα των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών με στόχο την ελληνική κοινωνία και την πρόκληση ανέξοδα αισθήματο ανασφάλεια, το οποίο με τη σειρά του θα βοηθήσει έτερου πρόθυμου εντό τη χώρα μα να επιχειρήσουν να επηρεάσουν καταστάσει υπέρ των τουρκικών συμφερόντων. Τονίζεται ότι τα σχέδια αυτά είναι σε απόλυτη γνώση τη ηγεσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων αλλά και των ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών. Κάθε τουρκική παρουσία πολεμικού πλοίου ή υποβρυχίου στο συγκεκριμένο λιμάνι τη Αλβανία αλλά και στη Μισράτα τη Λιβύη, διότι και από εκεί υπάρχει κίνδυνο, παρακολουθείται στενά και ελέγχεται ενδελεχώ κάθε κίνηση. Επίση, ο ίδιο κίνδυνο υπάρχει και για του Τούρκου από την ελληνική πλευρά. Αν, για παράδειγμα, σε ένα σενάριο πιθανή πολεμική κρίση, ελληνικά υποβρύχια αποβίβαζαν και αυτά Έλληνε κομμάτων από την Κύπρο σε το τουρκικό έδαφο, ένα ασέλινο βράδυ σε κάποια ερημική ακτή. Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε πάντω, σύμφωνα με το Πενταπόσταγμα, ότι στην πρόσφατη τουρκική διακλαδική άσκηση FS 2022, Αλβανοί κομμάδε εκπαιδεύτηκαν από Τούρκου αξιωματικού στο πώ θα επιβιβάζονται σε αποβατικέ λέμβου, προκειμένου να αποβιβαστούν σε εχθρική ακτή. Τονίζεται ότι μόλι τον Οκτώβριο του 2020. Η Αλβανία αγόρασε ντρόουν από τουρκική αμυντική εταιρεία που εδρεύει στην Τουρκία, σύμφωνα με το τουρκικό κράτο. Και τα κυβερνητικά μέσα ενημέρωση. Υπενθυμίζουμε επίση ότι από το 2017 οι αλβανικέ ειδικέ δυνάμει καθώ και οι αντίστοιχε μονάδε εσωτερική ασφάλεια έχουν παραλάβει τουρκική κατασκευή αυτόματα όπλα τύπου M20, MP5, M4A1, MPT76 κλπ. Το ναυτικό τη χώρα ανανεώθηκε στο σύνολό του από την Τουρκία, η οποία έχει δημιουργήσει και βάση υποβριχίων στο Διράχιο, πρόκειται για το Πασαλιμάνι και τη στρατιωτική βάση στο Ρίκουμ, οι οποίε έχουν πλήρω ανακατεσκευαστεί με ραντάρ επιφανεία και άλλε υποδομέ. Φυσικά το σχέδιο Ερντογάν είναι ξεκάθαρο, αφού αφορά την πιθανή περικύκλωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από την πλευρά του Ιωνίου σε μια πιθανή πολεμική κρίση Τουρκία και Ελλάδο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι οι Τούρκοι γενικά θα βρεθούν προ μεγάλων τρομερών εκκλήσεων από τι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.